Ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, οι συγγενείς αυτών, οι επισκέπτες αλλά και το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σερών εξαιτίας του ότι το κηλικείο του νοσοκομείου παραμένει κλειστό εδώ και 8 μήνες. Η ταλαιπωρία των πολιτών μεγάλη και η αγανάκτηση χτυπά κόκκινο, ιδίως τις ημέρες αυτές που διανύουμε, μιας και η θερμοκρασία είναι στα ύψη και δεν μπορούν να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό, περιμένοντας την αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθούν. Όπως τονίζουν στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές, οι πολίτες αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε κοντινό σούπερ μάρκετ για ένα νερό ή να φέρουν από το σπίτι τους, καθώς είναι γνώστες του προβλήματος. Ναι, είναι δύσκολα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολα. Τι κάνετε για να πάρετε νερό? Φεύγουμε. Με τα πόδια απέναντι πάμε σε σούπερ μάρκετ και παίρνουμε νερό. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα? Βεβαίως. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει κάποια στιγμή να τακτοποιηθεί. Πιστεύω ότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται τζάμπα και βέρεσε και είναι κακό να κουβαλάνε νερά από το σπίτι τους. Και αν λυθεί αυτό το πρόβλημα, οι τιμές του κηλικιού να μην είναι εξωφρενικές. Γιατί πιο μπροστά που λειτουργούσε, οι άρρωστοι που ήταν εδώ πλήρωναν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Ναι, το πρόβλημα αυτό πιστεύω ότι πρέπει να τακτοποιηθεί. Τώρα για να πάρετε εσείς νερό, τι κάνετε για να το συστήσετε? Αυτή τη στιγμή φέρνουμε από το σπίτι μας μαζί μας, αλλά για τους αυτούς που είναι εκεί εδώ στο νοσοκομείο, οι άρρωστοι δηλαδή, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για αυτούς. Δύσκολα είναι, μαζί μας παίρνουμε νερά, ξέρουμε να έχουμε. Mm-hmm. Πρέπει να το ξαναβάλουν. Είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς? Ναι. Ο κόσμος εδώ, τι ακούτε, παράπονα? Δεν ξέρουμε, τώρα εμείς τώρα ήρθαμε. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Δύσκολα είναι, πρέπει να το βάλουμε σε λειτουργία. Mm-hmm. Τώρα τι να πω, εντάξει, τώρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Όποιος και να κάθει εδώ και ένα νερό να πάρει, ένα χυμό, αναγκαστικά κάτι πρέπει να υπάρχει. Επισκέπτης του νοσοκομείου, όση ώρα περίμενε να εξυπηρετηθεί από τον γιατρό, θέλησε να μεταβεί στο κηλικείο προκειμένου να πάρει έναν καφέ. Ο σεραίος πολίτης ενημερώθηκε ότι στο κηλικείο έχει μπει λουκέτο τη στιγμή του ρεπορτάζ και δήλωσε ξαφνιασμένος. Τώρα το ακούω αυτό ότι δεν λειτουργεί. Τι να κάνω, και εγώ τώρα ήθελα να πω στην κυρία, αν μπορώ να πάω να πάρω καφέ. Τώρα ακούω ότι το κηλικείο δεν δουλεύει. Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να μην δουλεύει στα καλά καθόμενα? Ένας ανάπηρος πολέμου, προσφύγανε στη δικαιοσύνη και τώρα είναι κλειστό εδώ και καιρό. Κοιτάξτε, αυτό το κηλικείο βγαίνει σε πληστηριασμό. Αν τώρα αυτός ο κύριος ανάπηρος έχει τα προσόντα, γιατί να μην το πάρει? Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα εσείς για να θέλετε καφέ, τι θα κάνετε? Δεν θα, νερό δεν θα πιω, απλώς θα περιμένω. Φαίνεται από το σπίτι σε νεράκια. Δυστυχώς, αν το ξέρω θα έφερα και εγώ από το σπίτι. Αυτό εδώ και μήνες. Κακός που είναι. Mm-hmm. Ανεπίτρεπτο είναι το φαινόμενο. Τώρα με στη ζέστη εδώ νερά χρειάζεστε οι πολίτες? Όχι, και οι πολίτες και οι ασθενείς και οι συνοδοί όλοι, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει όμως. Πόσο σχολιάζετε? Κακό, πολύ κακό. Δεν μπορεί ένας ηλικιωμένος να πάει να πάρει το νερό του, ας πούμε. Πολύ δύσκολο. Καλοκαίρι είναι και ζέστη. Ακριβώς.